Έχουμε τον κύριο Θάνο Παράσχο, γυναικολόγος, ειδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Είναι η δεύτερη επαφή. Η πρώτη ήταν μέσω link και η δεύτερη είναι τώρα. Δίπλα είναι η κυρία Ιωάννα Περάκη, η οποία ήδη έχει έναν γιο, ένα κούκλο, ένα θεό 3 ετών, με εξωσωματική ο υιός. Και να πω ότι πριν, δεν ξέρω, μία-δύο εβδομάδες, γιατρέ. Δύο εβδομάδες, πριν δύο εβδομάδες. Έγινε οληψία και εμβριομεταφορά. Είχαμε ζωντανή σύνδεση και έχουμε τώρα θετικό τεστ κύσεως. Έχουμε θετικό τεστ κύσεως και περιμένουμε να κάνουμε το υπερηχωράφι μας σε 15 μέρες για να δούμε τελικά είναι ένα έμβριο, δύο έμβρια. Είστε έγκυος δηλαδή τώρα. Άντε με το καλό, μπράβο. Να είστε είναι, έχετε, ο μικρός τον έχετε βαφτίσει? Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ είναι το ένα σας παιδί, έχετε κι άλλο? Όχι. Περιμένω ένα τώρα... δεύτερο. Όχι, είναι θετικό το τεστ. Ναι. Σωστά. Άρα είναι έγκυος. Σωστά. Η Ιωάννα. Σωστά. Απλά δεν κατάλαβα τι περιμένετε να περιμένουμε δείτε. Να κάνουμε το υπερηχωράφημα. Τα στάδια είναι ότι γίνεται η εμβριομεταφορά, μετά από 15 μέρες γίνεται το πρώτο τεστ κύσεως, μετά από 2 μέρες το επαναλαμβάνουμε να δούμε αν ανεβαίνουν οι μονάδες και μετά συνεχίζουμε με κάποια απλή αγωγή, κάποια χάπια και περιμένουμε μετά από 2 εβδομάδες που θα βγει το πρώτο τεστ να γίνει το υπερηχωράφημα για να δούμε το έμβριο και την καρδιά. Άρα είμαστε σε αυτό το στάδιο. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ναι, για να διαπιστώσουμε αναμονής. Για να διαπιστώσουμε αν είναι ένα-δύο μωρά, να δούμε το έμβριο, να δούμε την καρδιά του να χτυπάει. Είναι κάποια στάδια τα οποία έπονται μετά την εμβριομεταφορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει γίνει σύλληψη και αυτά. Υπάρχουν, κοιτάξτε, όταν μπαίνουν τα έμβρια στη μήτρα, ναι. Τα στάδια, η εξέλιξη μπορεί να είναι η εξής. Μπορεί να μείνει κάποια έγκυος, γυναίκα, ναι. Με ένα, δύο ή και τρία, ανάλογα με τα πόσα έμβρια έχουν μεταφερθεί. Μπορεί να μείνει έγκυος και να αποβληθεί σε δεύτερη φάση ή ακόμη μπορεί και να είναι εξωμήτριος κύση. Υπάρχει δηλαδή ακόμα. Εμείς τα έμβρια τα βάζουμε στη μήτρα. Βεβαίως. Αγωνίας, ας βεβαίως, πούμε, ναι. Τα έμβρια τα βάζουμε στη μήτρα, αλλά. Τα έμβρια μπορούν να μεταφερθούν στη σάλπιγγα και να γίνει εξωμήτριος. Ή να πιάσει τη μήτρα και μετά να δούμε ένα βίντεο από την εκπομπή πριν 15 μέρες. Να το δούμε γιατί σε είδα ότι σοκαρίστηκες. Ναι, όχι σοκαρίστηκα με την έννοια ότι δεν αντέχω κάποια τέτοια πράγματα. Σοκαρίστηκα περισσότερο με το να βλέπω εκείνη τη στιγμή το φαινόμενο της ζωής, τη γέννηση της ζωής και να το συζητάμε τηλεοπτικά σαν να. Συζητάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό για μας, όπως σου είπα, ναι, είναι η δουλειά σου, είναι η προσφορά σου, είναι, γιατί είναι και, ναι. Δεν είναι απλά το μια δουλειά. Το κάνουμε σε καθημερινή βάση εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά εγώ τώρα βλέπω εκείνη τη στιγμή που γινόταν η εμφύτευση και όλο αυτό το πράγμα για να ξέρω ότι αυτό... Γινόταν η μικρογονιμοποίηση, έμπαινε το ένα σπερματοζωάριο, ναι, μέσα στο άριο. Για να το δούμε, ναι, και να το δούμε, ναι. Συζητήσουμε. Γιατρέ, σας ακούμε. Λοιπόν, είμαστε στη διάρκεια της οληψίας, είμαστε στο χειρουργείο. Εδώ βλέπουμε την αριστερή οθήκη της γυναίκας, τα οθυλάκια, και από την άλλη μεριά είναι η δεξιά η οθήκη της γυναίκας. Οπότε, σε ένα δευτερόλεπτο θα πω στην αριστερή οθήκη με μια ειδική μικρή βελόνα. Θα τη δείτε πώς μπήκε. Θα δείτε τώρα αυτό το μαύρο το οποίο φουσκώνει, είναι το οθυλάκιο, έτσι, στο οποίο αναρροφούμε το οθυλακικό υγρό. Και το δίδουμε μέσα από κάποια ειδικά σωληνάκια και ένα μπουκαλάκι στους εμβριολόγους. Και ελπίζουμε ότι μέσα εδώ θα βρούμε το άριο της γυναίκας σε αυτό το θυλακικό υγρό. Όταν το πάρουμε, το βλέπουν οι εμβριολόγοι, το καθαρίζουν και μετά σε δεύτερη φάση γίνεται η γονιμοποίηση αφού έχει δώσει και το σπέρμα ο σύζυγος. Βλέπετε λοιπόν την πιπέτα η οποία έχει μπει μέσα στο άριο και υπάρχει και ένα σπερματοζωάριο το οποίο σιγά σιγά εναποτίθεται μέσα στο άριο. Αυτή είναι η διαδικασία στην οποία λέγεται μικρογονιμοποίηση. Έχει φύγει το άριο τώρα, αφού έχει γονιμοποιηθεί. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η γέννηση μιας ζωής, ανεξάρτητα αν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μέσα στη μήτρα της γυναίκας. Σωστό. Μένω άναυδος. Ελάτε να το δείτε και από κοντά. Όπως και εσείς, ελάτε να τα συζητήσουμε και από κοντά. Συγκλονιστικό πάντως. Είναι μαγική ζωή από τη μια και από την άλλη. Όταν τη βλέπεις με μια εργαστηριακή ματιά, φαίνεται τόσο λογική, αλλά είναι μαγικό αυτό. Ναι, είναι αντιφατικά τα αισθήματα. Όλοι αυτό κάποτε ήμασταν σε αυτό το στάδιο, μην ξεχνάς. Απλά σε κάποια άτομα η γονιμοποίηση γίνεται με αυτόν τον τρόπο ή με τη συμβατική εξωσωματική, όπου εκεί τα οάρια μπαίνουν στο τριβλίο
μαζί με τα σπερματοζωάρια, οπότε η γονιμοποίηση γίνεται από μόνη της, ή σε περιπτώσεις που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το σπέρμα, γίνεται με αυτή την ειδική πιπέτα που μπαίνει το σπερματοζωάριο μέσα στο άριο. Λοιπόν, συνεπώς όλοι μας έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Δηλαδή, σίγουρα, υπήρξαμε ο άριο σπερματοζωάριο. Απλά ξέρεις να το βλέπεις στο monitor, να το βλέπεις και να το αντιμετωπίζεις έτσι και να βάζεις και το χεράκι σου. Ναι, και ακόμη περισσότερο live. Γιατρέ, και να το βάζεις και μάλιστα. Να το βλέπω κι εγώ να προσπαθήσω να το χειριστώ σαν λόγος, είναι εντυπωσιακό. Ελπίζω, Αντρέα, να μην καταλήξουμε όλα τα ζευγάρια πλέον να γονιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Όχι, διότι είναι τα νούμερα είναι τρομακτικά. Πόσες χιλιάδες τα υπογόνιμα ζευγάρια στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει θέμα εδώ, πρέπει να το αναδείξω, Αντρέα. Ναι, θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Θα μπλέξαμε με τα κίτρινα ποδήλατα τώρα, έτσι. Είναι πολύ ουσιαστικό το θέμα και ξέρει ο γιατρός θέλει να προσθέσω. Είναι ένα 10-15% του πληθυσμού που έχει πρόβλημα υπογονιμότητας. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα καταλήξει την εξωματική. Μπορεί να είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά η ιατρική έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Έχει προχωρήσει η ιατρική. Που με το σπέρμα του ανδρός, με το σπερματοζωάριο και με το άριο της γυναίκας, κάνει τα παιδιά. Δεν έγινε τίποτα. Κάτι που σου διαφεύγει. Ναι. Αυτό που έγινε με απλή έτσι γονιμοποίηση όπως την περιγράφεις, στοιχίζει κάποια λεφτά. Το κράτος έχει δεσμευτεί να κάνει δωρεάν, τα ταμεία την εξωσωματική γονιμοποίηση. Και έχει δεσμευτεί πολλούς μήνες. Και ακόμη αυτή η υπόσχεση, επειδή και εμείς την ξεχνάμε, οι δημοσιογράφοι, έχει παραμείνει στα πίσω γράμματα. Εντάξει, έχει δίκιο, το προχωρά στο κοινωνικό. Το θέλει και ο γιατρός, το θέλουν όλοι οι γιατροί, ακριβώς. Το κράτος, ευθύνε γιατρέ. Να δίνει τα λεφτά της εξωσωματικής γονιμοποίησης στα 10-15% των υπογόνιμων ζευγαρίων στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε σε αρνητικό ισοζύγιο τα τελευταία 10 χρόνια και δεν είναι οι τελευταίοι μήνες που έχουν υποσχεθεί ότι θα το κάνουν αυτό. Έτσι. Είναι εδώ και πολλά χρόνια. Απλά λέγεται, κάτι ακόμα. Αυτό που φαίνεται, Αντρέα μου, τόσο εύκολο για τον κύριο Παράσου και για τους τηλεθεατές, είναι τόσο ψυχοφθόρο, Ιωάννα μου, πες για τη γυναίκα. Όχι. Όταν, με συγχωρείς να ολοκληρώσω, επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές. Α, γιατί μπράβο. Είσαι τυχερή, πέτυχε με την πρώτη. Σχετικά σύντομα. Με την πρώτη στον κύριο Παράσχο. Mm. Εκεί να, μετράει. Δηλαδή υπάρχουν, λέτε Παράσχος και πίνουν νερό στο όνομά σου. Γιατρέ, είναι καταπληκτικό όμως αυτό. Είναι καταπληκτικό που μπορείς να είσαι και μαζί με τα ζευγάρια μετά από τόσο καιρό. Αυτό μόνο σε γιατρούς το έχω δει να πίνουν νερό στο όνομά τους, γιατί αφορά τη ζωή και τις παραφιάδες της ζωής, να το πω έτσι, ας πούμε. Αφορά τα ίδια τους τα παιδιά, τη ζωή τους. Ναι, αλλά σημαντικό. Γενικά σε όλους τους γιατρούς. Δηλαδή, βλέπεις τους ασθενείς ή γενικότερα ανθρώπους που βοηθούνται να πίνουν νερό στο όνομα του γιατρού. Είστε τυχεροί από αυτή την άποψη. Ναι, είναι, του λειτουργήματος που έχετε σαν επάγγελμα. Κύριε Κρούτση, μπορώ να πω κάτι. Επειδή μίλησε ο κύριος Μάρκος για το θέμα της εξωματικής. Εγώ στα 20 μου χρόνια έπαθα εξωμήτριο. Οι γιατροί αρχίσανε και με ψάχνανε, λες και ήμουνα. Όχι πειραματόζω. Έχω 8 χειρουργία στην κοιλιά μου. Λοιπόν, αν δεν βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος να με βοηθήσει ψυχολογικά, να σταθώ στα πόδια μου, να πω ότι μου είπε θα κάνεις παιδί αγάπη μου, τελείωσε. Τελείωσε. Έριχνα λεφτά, σας μιλάω για λεφτά, όχι αστεία. Αυτά που λέγαμε, Αντρέα. Λεφτά. Ιωάννα μου, υπάρχουν μαμάδες 18 και 19 φορές. Έχουμε κάνει το ρεπορτάζ άπειρες φορές. Και δηλαδή το να σου λένε τη Βίκη στη 15η φορά που μου είπε ο γιατρός, δυστυχώς αποτύχαμε, μου πέσε το ακουστικό. Ναι, είναι τραγικό. Ιωάννα, μιας και το φύγουν τώρα. Έχεις αγωνία, γιατί είπαμε ότι είναι αυτό το στάδιο που θα γίνει το υπερηχογράφημα. Σωστά. Έχεις την αγωνία του υπερηχογραφήματος. Όχι. Νιώθεις σιγουριά. Όχι, γιατί έχεις το Ραφαήλ. Έχω μάθει πλέον να βλέπω αλλιώς τη ζωή. Να σου πω, αν σου βγουν δίδυμα, τρίδυμα και αυτά. Μωρέ και πεντάδυμα. Καλά. Ναι, αυτό λέγαμε. Θα σαρώσει και τα πολυτεχνικά επιδόματα. Θα τα πάρει όλα. Θα την άξει την μπάνκα στον αέρα. Σταμάτα να το βλέπει εσύ. Να πούμε, είσαι επηρεασμένο από τον Αυτιά. Πολύ, ε. Από τον Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη, καλημέρα. Λεφτά δεν έχω, αλλά εγώ έλεγα και πριν με την κυρία Δήμητρα ότι και τα ξένα, μα μου τα φέρνουν, τα παίρνω εγώ. Ναι, τα αγαπάει πάρα πολύ τα παιδάκια. Όποιο, φέρτε μου τα, λέω, όποιος δεν μπορεί να το μεγαλώσει, φέρτε το εδώ. Το θέμα είναι να αγαπάς, όχι μόνο τα παιδιά, το ποτήρι που κοιτάς μπροστά σου. Και όλα ρεύουν. Γιατρέ, χαίρομαι από τον τρόπο που βλέπεις την Ιωάννα. Γιατρέ, δεν σε γνωρίζω, σε γνώρισα τηλεοπτικά. Αλλά την κοιτάζεις με μία τρυφερότητα, έτσι είναι. Έτσι, και έτσι πρέπει να είναι. Είναι σημαντικό να βοηθάς τους ανθρώπους και είναι σημαντικό να βοηθάς ακόμη περισσότερο όταν υπάρχει ανάγκη. Και στην προηγουμένη περίπτωση. Ξέρεις πόσους γιατρούς έχω χαιρετήσει και μου δίνουν το μισό τους χέρι. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Αυτό να. Εδώ. Αυτό εκεί. Αν το πιάσεις το χέρι, να το πιάσεις. Είχε η μάνα μου ένα γιατρό έτσι οικογενειακό και της έλεγα πάντα μήπως πρέπει να τον αλλάξουμε. Όταν έδινε το χέρι του, έδινε τρία δάχτυλα, ας πούμε. Τρία δάχτυλα. Ανδρέα, κοίταξε, αυτό συνεδές. Που είπαμε πριν, που έλεγε και ο Δημήτρης, ότι δεν υπάρχει, ότι η πολιτεία θα πρέπει να βοηθήσει περισσότερο, ουσιαστικά το αντικαθιστούμε εμείς. Βλέπουμε όπου υπάρχει ανάγκη, προσπαθούμε να βοηθήσουμε.
είτε ακόμη τα φάρμακα τα δικαιούνται κάποια ζευγάρια δωρεάν. Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να, ουσιαστικά να πάρουν αυτό που δικαιούνται. Γιατί πολλές φορές μέσω της γραφειοκρατικής διαδικασίας είναι πολύ δύσκολο και πολλές φορές βοηθούμε και τα ζευγάρια είτε κάνοντας τους μεγάλη έκπτωση είτε ακόμη πολλές φορές και δωρεάν. Το δικό σας κομμάτι, έτσι. Επίσης θα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα, δηλαδή παραδείγματος χάρη υπάρχουν ζευγάρια που έχουν, είναι φορείς κάποιες νόσου. Είναι κοινωνικό θέμα, πλέον με την εξωματική μπορούν αυτά τα πράγματα να θεραπευτούν και εκεί είναι ζευγάρια άπορα που έχουν πολλά προβλήματα και θα πρέπει να επέμβουμε να κάνουμε κάποιες διαδικασίες προφητευτικού ελέγχου για να έχουμε υγιή έμβρια, κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα και πολλές φορές τα απομειζόμαστε εμείς. Όχι μόνο αυτή, εγώ αυτή και πολλά άλλα κέντρα. Μια διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης με όλα τα τεστ και τα τσέκ αυτά, περίπου πού κινείται η οικονομία. Κυμαίνεται μεταξύ 2.500 και 3.500 ευρώ χωρίς τα φάρμακα. Και τα πληρώνει ο κόσμος, κατάλαβες, Αντρέα, εκεί το θέμα. Και επίσης θα πρέπει να σου πω ότι το 90-95% γίνεται σε ιδιωτική βάση στην Ελλάδα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό γίνεται στο δημόσιο. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές μαμάδες εγκαταλείπουν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Σου λέει, έκανα τρεις φορές. Κατάλαβες τώρα γιατί γίνω μαθιάς. Κατάλαβες γιατί γίνω μαθιάς. Γιατί πρέπει να γίνω μαθιάς. Γι' αυτό και φωνάζουμε, γι' αυτό και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Γι' αυτό και τα λέμε, αλλά. Εγώ είμαι δημιούργημα του κύριου Παράσχου. Και ως χαρακτήρας αυτή τη στιγμή και πως το βλέπω τη ζωή μου και το παιδί μου και όλα. Πριν όμως γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ζηλεύει ο άντρας σου όταν λες αυτό το πράγμα? Όχι βέβαια. Εκείνος και αν πίνει νερό στο όνομά του. Α, βάλιστα. Αν είναι δυνατό. Ο άνθρωπος μου μπορεί να σου πω ότι τον αγαπάει περισσότερο. Ειδικά όταν του είπε ότι ήταν αγόρι, έριξε ένα χορό μέσα στο ιατρείο. Γιατρέ μου, γιατί είναι τόσο δύσκολο. Ακούμε φίλους μου, ζευγάρια, 5 χρόνια παντρεμένοι, 6 χρόνια παντρεμένοι, υγιέστατοι και οι δύο και δεν μπορούν. Κάνουμε κάτι λάθος εμείς. Δίκη, όχι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τα ζευγάρια τα τελευταία χρόνια ξεκινάνε από παροϊκή τους ηλικία σε μεγαλύτερη ηλικία. Θα σας βάλω μια ανωτελεία, γιατί κάποιο τηλεφώνημα από Λίμνο ίσως είναι του θέματος, γιατί αλλιώς δεν βγάζουμε τηλεφωνήματα. Μαρία από Λίμνο μου λένε εκεί. Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα. Τηλεφώνησες και θέλεις να κάνεις κάποια παρέμβαση? Τηλεφώνησα, ναι, γιατί είδα τον κύριο Θάνο τώρα. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη. Πάρα πολύ. Γιατί έτσι είναι για μένα το κάτι άλλο αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά δεν το λέω για διαφημιστικούς λόγους. Εγώ τώρα το λέω γιατί τρεσάνθηκα από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα μέχρι και τώρα. Και δεν το λέω παντού. Και το φωνάζω ότι, και ξέρετε κάτι, δεν ξέρω ο γιατρός, ως άνθρωπος είναι για μένα. Και ένας άνθρωπος που είναι άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα, είναι και επιστήμονας της οτιδήποτε κάνει για μένα. Τι έχεις κάνει εσύ με τον κύριο Παράσχο? Δεν σας ακούω. Τι έχεις κάνει με τον κύριο Παράσχο, δεν κατάλαβα. Μιλάς για τον άνθρωπο και δεν κατάλαβα. Ήσουν ασθενής του? Ήμουν στον ίδιο, με παρακολουθούσε. Έχω κάνει ένα πολύ όμορφο μωράκι, έτσι. Τι θυμάσαι? Βεβαίως και τη θυμάμαι. Ξέρω τη Μαρία, βέβαια. Πρόσφατα έγινε, πριν από ένα χρόνο. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι κάτι, νομίζω ότι τυχαία. Θα μας είδε και πήρε τηλέφωνο. Μας είδε και πήρε. Και ζήτησε να κάνει παρέμβαση. Είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά και όντως είχαμε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Ήταν πολύ δύσκολο περιστατικό. Περίπτωση εξωσωματικής. Ήταν, ναι, περίπτωση εξωσωματικής. Και τελικά πήγαμε. Το μωρό σου πόσο είναι τώρα? Συγγνώμη που δεν είναι καθόλου καλή γραμμή, το λέω αυτό και το αισθάνομαι πραγματικά, έτσι, και τον βλέπω και πολλές φορές μάλιστα χωρίς να θέλω να τον εχμήσω, τον σκέφτομαι έτσι συνέχεια, γιατί για μένα είναι το κάτι άλλο, το κάτι άλλο. Ρωτήστε όποια κοπέλα πέρασε από εκεί, είναι φοβερή εμπειρία, είναι άνθρωπος. Φαντάσου τι έχουν δει τα μάτια τους για να λένε το γιατρό. Άνθρωπο, τι έχουν δει τα μάτια τους, όπως και η κοπέλα εδώ τώρα που είναι κοντά μας. Συγκινήθηκε η Ιωάννα. Μαρία, πόσο καιρό προσπαθούσες? Γιατρέ, κρίμα να μην είμαι γυναίκα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά να ξέρεις ότι δεν είμαι μόνος μου. Είναι μια ομάδα. Ναι. Εκφράζα ναι, αλλά είσαι αυτός που προσωποποιεί όλη αυτή την προσπάθεια και βλέπω ότι και η Μαρία και η Ιωάννα είναι πολύ συγκινημένες και βεβαίως είναι σημαντικό γιατί βοήθησε αυτές τις γυναίκες να γίνουν μητέρες, αλλά είναι κάτι παραπέρα. Προσπαθούμε να το βοηθήσουμε τον κόσμο. Κάνουμε το ίδιο για όλους, ανεξάρτητα που είναι. Μαράκι, είναι και ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες αυτή την προσπάθεια. Γιατί. Εγώ προσωπικά εύχομαι τον γιατρό, τον κύριο Θάνο, γιατί έτσι τον λέω, κύριε Θάνο, εύχομαι να είναι γερός, πραγματικά να χαίρεται την οικογένειά του και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έρχονται στη ζωή
και να είναι στοιχισμένος. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Όταν δίνει χαρά, παίρνει και εκείνος. Σωστό. Μπράβο. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Το ίδιο εύχομαι και εγώ σε σένα και στην οικογένειά σου. Μαρία, Ιωάννα και γιατρέ μου, θέλω να πω ότι συνήθως η τηλεόραση αρέσκεται ακόμα και στα θέματα ιατρικής, εκτός από μερικές ειδήσεις θετικού προσήμου, να ασχολείται με τα αρνητικά του χώρου και να βρει γιατρούς, φακελάκια, σκάνδαλα, ανθρώπους χωρίς με πλαστογραφίες και να τους προάγει. Εμείς θέλοντας να πλησιάσουμε την εξωσωματική και μέσα από το πρόσωπό σου και αυτά που δείξαμε, περνάμε σε θετικού προσήμου διαδικασίες που εννοείται ότι η τηλεόραση δεν τις δείχνει γιατί δεν πουλάνε, ανεξαρτήτως πουλάνε, ξεπουλάνε, επειδή δεν πρέπει να τα ξεπουλάμε όλα. Είναι πάρα πολύ θετικό να βλέπω το κλάμα, να ακούω το κλάμα της Μαρίας, να βλέπω το κλάμα της Ιωάννας, αλλά κλάμα ζωής, χαράς, εκτίμησης στο πρόσωπό σου που αφορά και την ομάδα σου και ένα κομμάτι γιατρών που βοηθούν για τη ζωή. Ναι. Σώζουν ζωή, δημιουργούν ζωή. Ανδρέα, τα επίπεδα τα επιστημονικά στην Ελλάδα πια στην εξωσωματική και όχι μόνο το δικό μας το κέντρο, σε πολλά άλλα κέντρα είναι πολύ ψηλό και θα πρέπει ο κόσμος να πάρει δυνάμεις και να προχωρήσει. Διότι έχουμε πολλά ζευγάρια εδώ και πολύ καιρό που έρχονται από την υπόλοιπη Ευρώπη, από τον υπόλοιπο κόσμο, που έχουν κάνει προσπάθειες άλλα. Αυστραλία. Από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Βόρεια Ευρώπη και κάνουν προσπάθεια εδώ και έχουν. Και έχουν θετικό αποτέλεσμα. Συνεπώς ο κόσμος θα πρέπει να το βλέπει θετικά, διότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Ιωάννα, θα τηλεφωνηθούμε να μάθουμε πώς πήγε, τι έχουμε τώρα. Το υπερηχογράφημα. Το υπερηχογράφημα. Εύχομαι στο υπερηχογράφημα αυτό που επιθυμείς. Δηλαδή, εμένα θα μ' άρεσε να έχεις δίδυμα, τρίδυμα, αλλά δεν θα τα μεγαλώσω εγώ. Άρα αυτό που επιθυμείς. Έτσι. Τα θέλει, είπε η Ιωάννα. Ό,τι θέλει, ας γίνει. Έτσι, μπορεί. Για να ρίξει και άλλους φορούς ο άντρας σου. Σαν τον τελευταίο που έριξε για τον Ραφαήλ. Ό,τι θέλει, ας γίνει. Γιατρέ, πραγματικά τα σέβη μου. Πραγματικά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γιατρέ.